Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευή σήμερα. Άντε τι φάγαμε την εβδομάδα. Τελευταία εκπομπή και αυτή τη εβδομάδα. Γιατί βέβαια μπαίνουμε με τα καλά, με τα μπούνια, όπως λέτε εσείς λοιπόν, στο πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα, τα έχουμε πει αυτά. Ότι θα παίξουμε δύο παιχνιδάκια και μετά, αν θελήσει ο Θεός, θα δούμε πότε θα ξαναπαίξουμε μετά. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Πότε. Έχουμε εθνική, έχουμε εκλογές. Σας το είπα προχθές αυτά. Πριν ακόμα κηρυχθούν οι εκλογές. Τα μπανίζουμε, τα μυριζόμαστε κάτι τέτοια. Τα έχουμε 28 Οκτωβρίου, παρελάσεις κτλ. Έχουμε. Γι' αυτό σας λέω. Θα το δούμε αυτό το πρωτάθλημα. Ας ευχηθούμε πάντα να ξεκινήσει καλά. Να ξεκινήσει καλά και μετά βλέπουμε. Βλέπουμε στη διαδρομή το πότε θα παίζουμε. Υπάρχει περίπτωση να κάνουν και καμιά απεργία οι διαιτητές. Υπάρχει περίπτωση να κάνουν και καμιά απεργία τίποτα άλλη παρά. Εδώ θα είμαστε, θα τα βλέπουμε αυτά του χρόνου. Έτσι είναι τα πράγματα. Παρέουλα λοιπόν, μια ώρα. Πάνω Ξανθόπουλος, Κώστα Τσιρόνης και εδώ ο Δημητράκης εδώ με το ραδιοφωνάκι του. Το πάει εκεί με το βελονάκι λοιπόν. Ωραία. Ψηφιακά. Με το ΜΑΝ, να είστε καλά λοιπόν, πάμε. Και βέβαια να σας πω ότι χθες βέβαια όλοι παρακολουθήσαμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων. Δεν τα πήγαμε και πολύ καλά, έτσι. Αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι έχει δραστηριότητα, έχει τρέξιμο. Οι άλλες ομάδες, παιδιά, τίποτα. Και ειδικά ο μεθαυριανός αντίπολος του Πανατολικού, τι ήταν αυτός. Αμέθιστος Ρωσεϊκών, παιδιά. Θα μου πείτε γιατί κοίτα τον εαυτό σου, είσαι εσύ καλύτερος. Α, λέμε ρε παιδί μου, λέμε. Τι ήταν αυτός. Ρε παιδιά, πράγματα αυτά. Δηλαδή από την αγωνία μας δεν σηκωθήκαμε από την καρέκλα γιατί κοιμηθήκαμε. Δεν σηκωθήκαμε καθόλου. Μας πήρε ο ύπνος. Ωραία ομάδα Μπερλουσκόνη μου έφιασες. Ωραία ομάδα Αναστασίου μου έφιασες. Ωραία ομάδα. Ακούστε ρε παιδιά, ακούστε σκεπτικό από άνθρωπο, από προπονητή λοιπόν, πώς δεν έβαλε λέει τον Μπέρκ. Δεν έβαλε τον Νίνη να τους φυλάξει, λέει, να τους έχει στα άλλα παιχνίδια. Να φυλάξει τον Πανατολικό, τον Νίνη και τον Μπέρκ. Ακούστε τώρα, δεν τον έβαλε σε διεθνή παιχνίδια να τους φυλάξει. Ακούστε νοοτροπία ελληνική. Ελληνική νοοτροπία. Να τους φυλάξει. Τους φύλαξε και να τα αποτελέσματα. Να τα αποτελέσματα. Που δεν μπορούμε με τίποτα, παιδιά, δεν μπορούμε με τίποτα να φτάσουμε στη τελική βαθμολογία τη ΣΟΕΦΑ, τους Τούρκους. Όλοι μας ξεφεύγουν. Και ειδικά με την νίκη την οποία κάνανε χθες μέσα στον Ατρόμητο, ήταν λοιπόν χαριστική βολή. Έτσι που δεν θα μπορέσουμε ούτε του παραχρόνου να βγάλουμε ομάδα απευθείας του Champions League. Έτσι που πάνε οι ελληνικές ομάδες. Πού να βγάλουμε. Αυτή είναι η αξία. Αυτά σπέρνουμε, αυτά θερίζουμε. Πού να πάνε οι ελληνικές ομάδες λοιπόν. Προκριματικά θα παίξουν του χρόνου και όπως πάνε, σας είπα, θα παίξουν και του παραχρόνου προκριματικά. Μας έφυγε για τα καλά η 13η θέση. Έτσι που τα καταφέρουν, τι να κάνουν. Τι να κάνουν. Βαράνε, όρισε, βαράνε και καμπά, μέχρι και οι καμπάνες βαράνε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά τώρα όσον αφορά, εμείς βέβαια μένουμε στην άδικη ήττα την οποία είχε ο Ατρόμητος. Την άδικη ήττα. Θα τα πούμε όμως πια κάτω, Ατρόμητε, έτσι. Θα βγάλουμε τα σπαθιά μας και θα τα λογαριάσουμε αυτά. Θα τα λογαριάσουμε. Γιατί κάποτε έκανε τη Μούγκα. Κάποτε έκανε τη Μούγκα. Θα τα λογαριάσουμε αυτά, θα τα πούμε. Τώρα, πάμε τώρα να δούμε ότι γετάξει τον Μπέρκ, α κάνει τώρα από ο Αναστασίου ότι γουστάρει. Έτσι, θέλει, λέει, με τα μούτρα στο πρωτάθλημα, γι' αυτό τους φύλαξα, γι' αυτό λέει να μην τραυματιστούν κιόλα και δεν παίξουν, λέει, στο Αγρίνιο. Το θεωρεί δηλαδή ότι το ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος πρέπει, λέει, να είναι με νίκη. Είναι ηθικό, λέει, το θέμα. Πρέπει να είναι με νίκη, ειδικά το. Και θέλει, λέει, οπωσδήποτε να έρθει στο Αγρίνιο να πάρει τη νίκη. Τώρα τι να πούμε εμείς, εντάξει δεν πειράζει. Λοιπόν, καλά κρασιά Παναθηναϊκέ. Θα μου πεις τώρα, μπορεί να κερδίσει τον Πανατολικό, μπορεί να κερδίσει και το Αζερμπαϊτζάν λοιπόν στον επαναληπτικό αγώνα και να γίνεις πάλι ήρωας Αναστασίου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Από εκεί λοιπόν που είσαι στον πάτο, ξαναβγαίνεις πάλι στην επιφάνεια. Και ας λένε ορισμένοι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για προπονητή. Ξέρεις εσύ ποιο. Τώρα ο ΠΑΟΚ, παιδιά, το είδατε λίγο πολύ, πεντάρα. Χαρά ο Ρώσος, λοιπόν, μέχρι τα γυαλιά του φύγανε, πάνω στα αυτά του φύγανε, χαμός έγινε. Κέρναγε τον κόσμο, γκαζόζες, λεμονάδες, λοιπόν, όλα από τη χαρά του, πέντε γκολ, θα πάμε καλά, λέει ο Ρώσος, θα πάμε καλά, αλλά με τα γραφούλες έτσι, στο κουτουρού, έτσι, από εδώ και από εκεί, θα πάμε καλά, θα δούμε, όταν θα σφίξουν τα υπόλοιπα παιχνίδια, θα σφίξουν τα δύσκολα, θα δούμε, τώρα καλά πας,
Έτσι με τους Δανούς εκεί χαρά, και αν είχαμε κανένα τέταρτο ακόμα θα πήγαμε 7-8-0. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα για το, για το φίλο μας που φωνάζει, ακούστε τώρα. Ακούστε τι λέει ο Σπανός, παιδιά. Ακούστε. Τα λάθη, λέει, δεν ήταν ανθρώπινα. Λέει ο Σπανός. Λέει ο Σπανός. Ο οποίος, παιδιά, κοιτάξτε το να δείτε τώρα. Είναι άνθρωπος επιστήμονας. Είναι διπλωματούχος. Έχει λοιπόν δίπλωμα φυλακόβιου. Έχει δίπλωμα. Έχει δίπλωμα. Μέχρι προχθές μέσα ήταν. Λοιπόν, επιστήμονας άνθρωπος. Και λέει, τα λάθη δεν ήταν ανθρώπινα. Μα! Τι λες, ρε Σπανέ. Όταν έγινε εδώ μέσα το λάθος δεν είπες τίποτα. Έκανες τη μούγκα. Έτσι, γιατί μας έκλεψες. Μας έκλεψες, Σπανέ μου. Μας έκλεψες λοιπόν την Ευρώπη. Δεν είπες τίποτα για τον γκολ το οποίο πέρασε ένα μέτρο μέσα. Δεν είπες. Έκανες τη μούγκα. Είδες πως πονάνε. Ό,τι καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις, Σπανέ μου. Το χάρηκα. Το χάρηκα που έχασες λοιπόν το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Πήρα τα χάκια μου πίσω, πώς το λένε. Πήρα τα χάκια μου πίσω. Καλά να πάθεις. Μην βγαίνεις τώρα και φωνάζεις, έτσι. Γιατί όποιον, βέβαια, ναι, αδικήθηκες, αλλά κοίτα να δεις, αν έπαιζε Έλληνας διαιτητής, θα πήγαινε ισοπαλία το παιχνίδι. Αφού δεν έπαιξε Έλληνας, λοιπόν, δεν ήταν ο Σπάθας, ή δεν ήταν ο Παπάς, ή δεν ήταν κάποιος άλλος, λοιπόν, το έχασες. Καλά όμως να πάθεις. Το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα. Να δεις τι ωραία είναι όταν αδικήσαι. Ε, να δεις τι ωραία είναι όταν αδικήσαι. Σπανέ μου, πανέμορφε, να δεις τι ωραία είναι. Να δεις τι ωραία. Έτσι λιώσαμε κι εμείς. Όταν λοιπόν είδαμε ότι πραγματικά ήταν γκολ και με αυτούς τους δύο βαθμούς δεν πήγαμε εμείς και πήγες εσύ, μας πόνεσε. Να σε πονέσει, ρε. Να σε πονέσει, ρε. Έτσι λοιπόν να πάθεις. Ό,τι παίρνεις, θερίζεις. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, αυτά τώρα, εντάξει, στον αφήσουμε. Εντάξει, στο... χάσαμε πάντως έδαφος. Χάσαμε έδαφος. Έτσι λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα. Η Ελλάδα έμεινε στους 26.500 βαθμούς. Η Τσεχία πήγε 27.325 και η Ελβετία ανέβηκε στους 27.575. Δεν πιάνουμε με τίποτα τους Τούρκους, έτσι. Και μείναμε στην ίδια θέση, μείναμε ακριβώς, κρατήσαμε όμως τη θέση αυτή, αλλά δεν πλησιάζουμε με τίποτα. Εμείς βέβαια κυνηγάμε τη 12η και τη 13η που βγάζουν απευθείας μια ομάδα στο Champions League, στους ομίλους, αλλά δυστυχώς, παιδιά, δεν θα μπορέσουν. Δεν θα μπορέσουν. Έτσι που δείχνουν οι ομάδες λοιπόν τόσο αδύναμες, δεν θα μπορέσουν. Και να περάσουν από αυτή την φάση, τώρα θα δούμε λοιπόν όταν θα έρθουν τα δύσκολα, θα δείτε λοιπόν ότι θα μου πείτε θα μπει και ο Αστέρας, θα μπει και ο Ολυμπιακός. Ίσως λοιπόν μπορέσουμε από εκεί να μαζέψουμε βαθμούς. Να μαζέψουμε βαθμούς. Θα τα δούμε βέβαια. Πάντως ο Παναθηναϊκός, παιδιά, έδειξε ότι είναι για τα κλαρίνα. Για τα κλαρίνα. Τώρα θα το δούμε βέβαια και τη Δευτέρα στο Αγρίνιο. Έτσι θα δούμε λοιπόν τι παιχνίδι θα παίξει. Έτσι, γιατί δεν του συμφέρει τώρα. Δεν συμφέρει τώρα να παίξει, να κάνει δεύτερη τέτοια εμφάνιση όπως έκανε λοιπόν στον Μπακού. Προς Θεού. Με τις ντομάτες θα τους περιμένουν. Εκτός και αν έχουν τόσο μεγάλες παροπίδες όπως έχουν ορισμένοι Ολυμπιακοί που δεν τους νοιάζει. Αρκεί Παναθηναϊκός να είναι και χάνει. Μα εκτός, αν είναι τέτοιο πράγμα. Τώρα να σας πω. Στον ΠΑΟΚ τα είδατε. Πάλι πρόστιμο πάω. Πάλι πρόστιμο. Τώρα θα πάμε σε πρόστιμο. Αν ξαναγίνει λοιπόν, γιατί μια κροτίδα λέει έπεσε λέει, στα πόδια του διαιτητού Κάλα. Και τι έγινε. Φοβήθηκε. Τσίνησε. Πώς λέμε παλιά, τσίνησε τάλογο. Τι έπεσε μια κροτίδα λοιπόν. Και την έγραψε ο παρατηρητής. Και βέβαια ξέρετε ότι μόλις η έκθεση του παρατηρητή πάει στην UEFA, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και παλιά χρεούμενα. Έχει και παλιά χρεούμενα. Είναι υπότροπος. Θα του έρθει λοιπόν πάλι τώρα αυτή τη φορά χρηματική καμπάνα. Αλλά να ξέρετε ότι οι Δανείοι μέσα περάσανε ολόκληρους καπνογόνα και είδατε τι γινόταν. Και λέει ο ΠΑΟΚ ότι γιατί αυτούς δεν τους κυνηγάς, αλλά τους έγραψε όμως. Και τους Δανούς ότι περάσανε λέει πυρσούς, ανάψανε πυρσούς μέσα κτλ. Ο ΠΑΟΚ λέει με δική τους ευθύνη. Τώρα εντάξει, τώρα τι να πω. Θα σας πω κάτι τώρα. Τέλος το σύριαλ της Λιβαδιάς, τέλος παιδιά, τέλος, πάει, τελείωσε, απερίφθη λοιπόν και η ένσταση του Απόλλωνα. Τι περίμενες βρε Απόλλωνα, τι περίμενες βρε Απόλλωνα τώρα εσύ, τι να σου δώσει συγχωροχάρτη, να ρίξει λοιπόν το φίλο μας τον Κομπότη, να ανέβεις εσύ Απόλλωνα τώρα στην Α2 κατηγορία από το πουθενά, περίμενες τέτοια πράγματα. Αυτά τα θαύματα δεν γίνονται στο ποδόσφαιρο, Απόλλωνα. Δεν γίνονται στο ποδόσφαιρο. Τελείωσαν αυτά.
Τέλειο. Μια εταίρων φορά που λέει και ο Ζήκος. Μια εταίρων φορά. Τώρα εντάξει, απορρίπτει λοιπόν τα πάντα. Ακούστε, το σημασία έχει το πώς το λέει. Ακούστε. Απορρίπτει κατ' ουσία. Κατ' ουσία λέει την έφεση του απόλυτου μήνυμα. Είναι κατά ουσία. Είναι αυτό. Κατ' ουσία. Είναι μορφωμένο, είναι τεκμεριωμένο το θέμα τώρα, έτσι. Είναι τεκμεριωμένο. Το πετάξαμε έξω, πετάξαμε Κέρκυρα, πετάξαμε Εργοτέλη. Ένας είναι ο βασιλιάς. Ένας είναι ο βασιλιάς. Κανένας, με το μουσάκι το ωραίο. Ένας είναι ο βασιλιάς και τελείωσαν τα θέματα. Τώρα δεν πάει να πάει η Κέρκυρα, λέει να πάει στο ΚΑΣ. Πού να πας στο ΚΑΣ, βρε Κέρκυρα. Πού να πας. Εκεί θέλεις 300 χιλιάρικα να πας. Εκεί για να πας στο ΚΑΣ θέλεις 300 χιλιαρικάκια. Ό,τι θα πάρεις δηλαδή από τον υποβιβασμό, θα τα δώσεις λοιπόν στο ΚΑΣ. Και στο τέλος μπορεί να μην κερδίσεις κιόλας. Κάτσε τώρα στα αυγά σου, πάρε τα 300 χιλιαρικάκια. Λοιπόν, κάνε καινούργιες μεταγραφές β' εθνικής κατηγορίας. Πάρε λοιπόν τον Αναστόπουλο, ποιο θα πάρεις προπονητή. Στον δρόμο βλέπεις. Στον δρόμο βλέπεις. Γιατί τώρα υπάρχει και μια περίπτωση να πάρεις και τον Ντενέ. Να πάρεις και τον Ντενέ, ο οποίος έχασε την έφεση και ο Άρης. Έχασε την έφεση και ο Άρης. Θα τα πούμε βέβαια πιο κάτω, γιατί αρπάχθηκαν μαλλιά κουβάρια στον Άρη. Γίνεται εκεί, πάει ο Κάλας. Λοιπόν, έρχεται ο Αρβανιτίδης, ψεύτει ο ένας, ψεύτει ο άλλος. Έγινε ο χαμός. Ο χαμός, παιδιά. Θα τα πούμε. Έχουμε λοιπόν. Έχουμε ο Ρίτσα, θα τα πούμε πιο κάτω. Τώρα, να σας πω για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τελικά, εντάξει. Ορισμένες νοικοκυριμένες ομάδες τρέξανε να είναι νομοταγείς στην έρευνα του πρωταθλήματος. Και μέσα σε αυτούς, βέβαια, είναι και ο Πανατολικός που πήρε αδειοδότηση από τους πρώτους, ειδικά για το γηπεδικό. Και ηλεκτρονικό εισιτήριο, αλλά και οι κάμερες, οι οποίες θα δείτε, παιδιά, κάμερες είναι και εκτός γηπέδου τώρα. Εκτός, βέβαια, που έχουν μέσα στο γήπεδο, είναι και εκτός γηπέδου. Δηλαδή, κάντε τίποτα απ' έξω, σε μαγκώνει. Όχι, μα σε μαγκώνει, σε αφήνει τώρα. Τώρα σε αφήνει. Πα στο σπίτι, κοιμάσαι. Ρουχαλίζεις και έρχεται λοιπόν ο θείος ο χωροφύλακας και χτυπάει την πόρτα και σου λέει: έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, παιδί μου. Ήσουν εσύ εδώ, εσύ είσαι αυτός. Ναι, πάμε μέσα στην πόρτα. Έτσι τώρα θα πάει. Έτσι θα πάει το θέμα. Γιατί ξέρετε, τα αφήνουν αφού τώρα μπορούν να τα παρακολουθούν. Δεν κάνουν τώρα, ξέρετε, να σε βουτήξει εκεί, να πέσουν όλοι από πάνω. Ας το παιδί, ας το κάνω. Τίποτα. Σε αφήνει, πας, είσαι ήσυχος και ωραίος και μετά σε μαγκώνει. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Κάποτε έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Κάποτε έπρεπε να γίνει. Και βέβαια, παιδιά, να σας πω ότι τέλη Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου τελικά είναι η τελευταία διορία για ορισμένα γήπεδα τα οποία δεν έχουν ειδικά ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και μέσα αυτά είναι το γήπεδο βέβαια του Ολυμπιακού και είναι και το γήπεδο του ΠΑΟ. Ξέρετε, τίποτα. Ζαμαρφού ο χοντρός. Ζαμαρφού, νόμισε ο χοντρός ότι είναι όλα ελεύθερα. Αν τώρα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου δεν έχει λοιπόν ηλεκτρονικό εισιτήριο, γιατί αυτό δημοσιεύτηκε και στο ΦΕΚ, αυτή η παράταση την οποία δίνει ο Κοντονής, δημοσιεύτηκε και στο ΦΕΚ, εάν λοιπόν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου υπάρχει γήπεδο χωρίς ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα παίζει χωρίς κόσμο. Δεν θα έχει κόσμο στις εξέδρες, θα κλειδώνουν οι πόρτες. Να δείτε τι ωραία είναι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστή. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη ΣΤΟΑ Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 55 09 90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Yeah,
πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539 Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι, επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι, στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 50. Εδώ είμαστε, μέχρι να φτιαχτούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά, πάμε. Λοιπόν, πιστοποιητικό συμμετοχής, ακούστε. Αν ήταν, πέστε μου, αλήθεια, παιδιά, αν ήταν ο Πανατολικός, αν ήταν όχι μόνο, ο Παγιάννη, ας ήταν ο Παθρακικός, πιστοποιητικό συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα με επιφυλάξεις. Με επιφυλάξεις, παιδιά, σε Ολυμπιακό και ΑΕ. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Μπορώ να το καταλάβω. Εμένα, εάν, να σας πω κάτι, εάν έρθω λοιπόν ή έχω καταδικαστική απόφαση θα μου πείτε με επιφύλαξη, γιατί δεν μου δίνετε και μια ασφαλιστική ενημερότητα με επιφύλαξη, γιατί δεν μου δίνετε μια φορολογική ενημερότητα και εμένα με επιφύλαξη? Τι είναι αυτή δηλαδή, τι περισσότερο είναι? Και λέτε στην ΑΕ και στον Ολυμπιακό με επιφύλαξη, λέει, πιστοποιητικό συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο αυτό. Γιατί ξέρετε, θυμάστε τώρα, γιατί η υπόθεση περιπέτειες του Μαρινάκη στα δικαστικές αίθουσες, αλλά και για τον Μελισσανίδη που ο ένας κατηγοράει τον άλλο κτλ. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Πρώτη φορά. Με επιφύλαξη, λέει. Να συμμετάσχετε, λέει, με επιφύλαξη. Δηλαδή, θα σας λέει, μπες τώρα και θα δούμε. Λες και θα μπορέσουν να κάνουν μετά, να του πούνε, ξέρεις, δεν συνεχίζεις. Εάν υπάρχει κάποια απόφαση καταδικαστική, να πει λοιπόν στο Μελισσανίδη ή στο Μαρινάκη, να πει λοιπόν ο Κάμπαξη ότι δεν προχωράς. Κάμπαξης, που το θυμήθηκα μου. Κοντονίσμο. Κοντονίσμο, που το θυμήθηκα ο Κάμπαξης. Να το πει ότι δεν προχωράς. Καταλαβαίνετε. Με επιφύλαξη. Και βέβαια οι ομάδες που πήραν πλήρη αδειοδότηση και πιστοποιητικό για αυτό το πρωτάθλημα είναι βέβαια ο Παναθηναϊκός, ο Λεβαδιακός. Να, ο Λεβαδιακός που το ξέρει, ρε παιδιά. Που το ξέρει και ήταν προετοιμασμένος. Ο Λεβαδιακός ήταν προετοιμασμένος. Αμέσως πήρε αδειοδότηση, χωρίς τίποτα. Και αυτός και το γήπεδο. Εδώ να δείτε τώρα τι γίνεται. Πώς μπόρεσε ο Λεβαδιακός. Δηλαδή τον είχανε. Ήταν διαβασμένος, μπορεί, ο Κομπότης. Ο Διεγό είναι και διαβασμένος. Είχε πάει η ΕΚ, είναι διαβασμένος. Είναι πανεπιστημιακός, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν ήταν έτοιμος. Πήρε αδειοδότηση με το πρώτο Λεβαδιακός. Και ο Ηρακλής ακόμα έτρεχε μέχρι σήμερα. Ο Λεβαδιακός πήρε όμως. Ο οποίος δεν ήξερε που θα παίξει. Τέλος πάντων, ο Παζιάννα, ο Πανιόνιος, πήρε αδειοδότηση ο Πανιόνιος. Ναι, ότι ο Φάκελος του είναι κομπλέ. Μπράβο, μπράβο, εδώ έχουμε εξελίξεις.
Εδώ πάει καλά το ποδόσφαιρο. Πήρε ο Πανιώνιος, παιδιά, αδειοδότης. Είναι ο φάκελός του πλήρες, λέει. Έχει μέσα ασφαλιστική, έχει ενημερότητα, έχει φορολογική. Τα πάντα. Τα πάντα. Δεν χρωστάει μία. Μέχρι πέρυσι πούλησε μέχρι και το πούλμαν για να τα βγάλει πέρα. Τώρα βλέπετε. Πάει λοιπόν. Ο Ατρόμητος, ο Πανατολικός, ο ΠΑΟΚ, η Καλονή, η Βέρεια, ο Πλατανιάς, ο Αστέρας, ο Παθρακικός. Σήμερα πήρε ο Ηρακλής, γιατί εκκρεμούσε στον Ηρακλή μια ενημερότητα, έτσι, την οποία έπρεπε να πάρει από κάποια τράπεζα. Και σήμερα λοιπόν κατατέθηκε και αυτή και πήρε κανονικά συμμετοχή λοιπόν στο πρωτάθλημα. Και βέβαια, όπως είπαμε, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν συμμετοχή, αλλά με επιφύλαξη. Τώρα να σας πω, λοιπόν, αυτό που σας έλεγα. Ο Άρης, γάμα εθνική κατηγορία. Τέλειο. Ο Άρης, γάμα εθνική κατηγορία. Πήρε λοιπόν, απορρίφθηκαν όλες οι εφέσεις και των τέσσερων ομάδων, των οποίων είχαν κάνει οι δευτεραθλήτριες για να παίξουν μπαράζ, για να βρεθούν οι δύο στη Β' εθνική κατηγορία, και μέσα βέβαια ο προτεργάτης, αυτός που κίνησε όλα τα νήματα ήταν ο Άρης, έτσι. Τώρα λέει τέλος. Τέλος. Ο Άρης θα παίξει στη γάμα εθνική κατηγορία. Και μόλις το ακούσαν αυτό οι Αριανοί, παιδιά, πλακωθήκανε, έκαναν έκτακτο, λέει, μίνι συμβούλιο. Ακούστε τώρα τι έλεγε τώρα. Τέλος, το Κάλα. Ορμήσαν απάνω στον Κάλα, μας έλεγε ψέματα κτλ. Και λέει ο Κάλας, ρε παιδιά, ο Γκριτζίκης εμένα μου είπε ότι θα παίξω β' εθνική κατηγορία. Πάει Γκριτζικάκο μου. Έδωνες λοιπόν υποσχέσεις. Ποιος είσαι, ρε εσύ? Έδωνε υποσχέσεις ο Κυρτζίκης λοιπόν στον Κάλα ότι θα παίξει β' εθνική κατηγορία. Και βγαίνει ο Κάλας και λέει: εμένα ο Κυρτζίκης μου είπε θα παίξω β' εθνική κατηγορία. Πετάγεται από εκεί λοιπόν ο Αρβανιτίδης, είσαι ψεύτης, είσαι αυτό. Βάλει το ερασιτέχνη τώρα και του παίρνει την προεδρία. Και βέβαια εκεί πάνω, παιδιά, γίνονται, πιαστήκαν από τα μαλλιά. Άλλο τράβαγε, λέει, που κάμισα, άλλο τράβαγε πέτα, άλλο χαμό έγινε. Χαμό. Ψεύτη ο ένα, ψεύτη ο άλλο κτλ. Αλλά ο Γκυρτζίκης έβαλε και πιαστήκανε. Αυτό τους έβαλε λοιπόν και πιαστήκανε για πάνω. Και βέβαια ο Άρης, ο οποίος πραγματικά ταλαιπωρείται, διοικητικά ταλαιπωρείται. Δύο χρόνια τώρα. Διοικητικά. Αυτά και δεν είναι πέτρινα χρόνια, παιδιά, μια ομάδα. Διοικητικά ταλαιπωρείται. Και θυμάστε που είχε πει ο Κάλλας, έτσι. Αν παίξω β' εθνική, θα βάλω 2 εκατομμύρια. Τώρα πάει τελείως. Πάει και ο Καλαϊτζίδης. Πάει και ο Καλαϊτζίδης τώρα που είχε τα μέσα και τα έξω, τώρα ήταν λοιπόν αφεντικό, κομματαντούρ. Πάει και ο Καλαϊτζίδης τώρα. Χαμός γίνονται. Πάμε και στις τελευταίες μεταγραφές που έγιναν μέχρι στιγμής. Τελευταίες βέβαια υπάρχουν μέχρι τέλος του μηνός, έτσι. Θα παίζουμε και εμείς θα κάνουμε μεταγραφές. Τέλος λοιπόν, ο Γκέκας, ο οποίος πήγε στον Παθρακικό, ο Μαρκόφσκι, ο οποίος ανήκει πλέον στον Πανετολικό, Μάρκοβιτς και Ουμπέρο είναι στο Λεβαδιακό, και βέβαια θα σας πω ότι έκανε άλλες 2 μεταγραφές ο Λεβαδιακός. Καϊτού, ακούστε τώρα. Ακούστε τι έγινε με τη Βέρεια. Λοιπόν, Καϊτού ήταν της Κέρκυρας, ήταν να πάει στην Καλονή. Κατέβηκε λοιπόν το παλικάρι λοιπόν, μαζί με το μάνατζερ του εκεί, πήγανε στην τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, χαρές εκεί ότι θα υπογράψει το βράδυ κτλ. Παπ, τον μυρίστηκε η Βέρεια. Βασίλισσα είναι, μπορεί να μην τον μυριστεί. Αυτό έλειπε τώρα, οι βασίλισσες να μην μυρίζονται. Λοιπόν, το μυρίστηκε η Βέρεια και πλακώνουν, παιδιά, και πάνε λοιπόν με το βραδινό αεροπλάνο, κατεβαίνουν στη Μυτιλίνη. Τον τζακώνουν, λένε, έλα πάνω ρε, 50.000 παραπάνω. 50.000 παραπάνω από ό,τι σου δίνει η Καλονή. 50.000 παραπάνω του έδωσαν. Και τον πήραν. Τον πήραν μέσα από τα χέρια τους. Μέσα από τα χέρια τους. Βέβαια, το ίδιο θα παθαίναμε κι εμείς. Το ίδιο θα παθαίναμε κι εμείς, παιδιά. Εάν αργούσε ο Πανατολικός μια μέρα με τον Μαρκόφσκι, έτυχε που εχθές είχε παιχνίδι ο Ατρόμητος. Έτυχε εχθές που είχε παιχνίδι ο Ατρόμητος. Και αν ο Πανατολικός καθυστερούσε και καμάρωνε, βέβαια, έτσι, και καμάρωνε λίγο μια μέρα ακόμα, θα τον έπαιρνε ο Ατρόμητος. Θα τον έπαιρνε ο Ατρόμητος. Τελευταία στιγμή με τον μάνατζερ του τα είχαν βρει ο Ατρόμητος. Αλλά πλέον ήταν στο Αυρίνιο, είχε κάνει προπόνηση και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Εάν καμάρω, το ίδιο πράγμα έγινε λοιπόν και με τη Βέρεια. Και βέβαια ο Όκο, τώρα θα μάθουμε ονόματα εδώ, ο Όκο, δύο όμικρο, ο Όκο, λοιπόν, στην Καλονή. Και βέβαια απόψε, τώρα το απόγευμα, τελευταίες μεταγραφές του Λεβαδιακού, Μουλόπουλος και Ναβάρο. Αυτές λοιπόν είναι οι μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Τώρα βέβαια εδώ έχω ένα δημοσίευμα, το οποίο είναι από σημερίδα, έτσι, πανελλαδική και τα λοιπά. Ακούστε τώρα, παιδιά, τι λέει.
για τον περιβόητο Μαρτίνες. Και βέβαια λέει ο άνθρωπος, γιατί με τόσα χρήματα δεν ξανακατέβηκε στο Αγρίνιο. Ήταν, θυμάστε, να πάει λοιπόν, τον έδωσε ο φίλος μας ο Καραπαπάς, τον έταξε στους Κύπριους, αλλά του είπε, παιδιά, εμάς θα μας δώσετε 200.000 ευρουδάκια να βγάλουμε τη χρονιά. Είναι 3 χρόνια ο Μαρτίνες στο Ολυμπιακό, είναι 600.000, είναι 200 το χρόνο. Θα μας δώσετε 200.000. Λοιπόν, στην αρχή οι Κύπριοι συμφώνησαν. Αλλά μετά είδαν ότι 200 και 100 ο παίχτης 300. Άλλα είναι πολλά. Και κάπου κόλωσε. Γι' αυτό ήρθε η τελευταία στιγμή η μεταγραφή του. Κάπου κόλωσε. Και τώρα τι έγινε. Δόθηκε ο Μαρτίνες, παιδιά, και μεραστήκανε από 100.000. 100.000 λοιπόν τάχα μου έβαλε ο Ολυμπιακός, έκοψε, έτσι, και 100.000 οι Κύπροι. Δηλαδή με 100.000 πήραν το Μαρτίνες. Με 100.000 πήραν το Μαρτίνες οι Κύπροι. Για ένα χρόνο. Ενοικιασμένο, δανεισμένο, όπως θέλετε. Αγορασμένο, όπως θέλετε πες. Και λέει το δημοσίευμα, με τόσα λεφτά γιατί δεν ξαναπήγε πάλι στο Αγρίνιο, που είχε τη σειρά του. Και εμείς λέμε, τι να σας πούμε εμείς, τι να πούμε εμείς. Εμείς κάναμε μεταγραφή, μεταγραφές με 30.000, με 40, εκεί είναι. Λοιπόν, πήρα, ήταν ακριβώς. Και τους Κύπριους βέβαια, ο οποίος εδώ, αν ήταν ο Μαρτίνες τη φετινή χρονιά και με τις τελευταίες προσθήκες, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Το αφήνουμε αυτό, δεν μας αυτό, γιατί εμείς σήμερα, λόγω που είναι Παρασκευή και είναι τελευταία εκπομπή, δεν κάνουμε κριτικές, έτσι, δύσκολο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Εμείς κάθε Παρασκευή θα σταματάμε τις κριτικές. Οι κριτικές θα γίνονται μετά κάθε αγώνα, έτσι, εκεί θα κάνουμε δικαίωμά μας. Είναι να κάνουμε την κριτική μας, όπως κάνει όλος ο κόσμος, όπως κάνει όλα τα ΜΜΕ, όπως κάνουν όλες οι εφημερίδες, όπως κάνετε ακόμα και εσείς μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού. Αλλά Παρασκευή, παραμονή δύσκολου παιχνιδιού, θα σταματάμε την κριτική. Τα κεφάλια μέσα, τέλος, λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, δεν υπάρχουν τώρα φιλικά. Αν και θα σας πω κάτι, εδώ θα δείξετε τώρα. Μέχρι τώρα γράφατε, λέγαμε εμείς έξω, παιχτάρα ο ένας, πετάει ο ένας λοιπόν, χάνεται σβούρα ο άλλος λοιπόν, τους είχαμε χαμένους όλους. Γράφατε στα site, γράφατε στις εφημερίδες, λέγατε λοιπόν στα στέκια των Πανετολικών ότι παιχτάρες ήρθανε κτλ. Εμείς τώρα θα το δούμε αυτό. Αυτά ήταν λόγια του αέρα. Αυτά ήταν λόγια του αέρα. Το τι υπόθηκαν, το τι γραφτήκανε ήταν λόγια του αέρα. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα δούμε λοιπόν κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Το πόσο αξίζουν μέσα στο χορτάρι. Το τι λέγατε εσείς, το τι λέγαμε εμείς, το τι έλεγε λοιπόν ο καθένας. Αυτά είναι λοιπόν λόγια της αρβίλας. Από εδώ και πέρα, από τη Δευτέρα, θα δείξει λοιπόν πραγματικά και οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο προπονητής το τι αξία έχουν σε αυτό το πρωτάθλημα το οποίο έρχεται τώρα. Έτσι, θα τα δούμε. Εμείς απλά λέμε. Βέβαια να σας πω κάτι τώρα. Να σας πω. Ο αναλυτής τι ανάλυση έκανε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Με χθες, δηλαδή, έχουμε αναλυτή. Πρέπει να ρωτάμε για αυτόν τώρα. Τι ανάλυση έκανε, τι είδε λοιπόν. Τι είδε. Είδε λοιπόν ωραία ομάδα. Τι, να μας πει ρε παιδί μου. Να ξέρουμε κι εμείς. Σκορποχώρη είδε. Να ξέρουμε. Βέβαια θα την πει σε εμάς, θα την πει στον Πόντες. Έτσι να δει. Λοιπόν, έχουμε αναλυτή και θα αναλύσει το παιχνίδι ανάλογα το πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Μην νομίζετε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Αγρίνιο όπως έπαιξε στον Μπακού. Έτσι, εδώ θα έχει κάτι διαφορετικό. Τώρα, εάν τα βρουν με τον αναλυτή και τα λοιπά, εμείς δεν θέλουμε ατύχημα. Θέλουμε ατύχημα. Τώρα, δικά σας τα σχέδια, δικό σας λοιπόν το team, το προπονητικό, δικά σας το τι θα παίξετε και το πώς θα αντιμετωπίσετε τον Παναθηναϊκό, εμείς τίποτα. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Απλά να υπάρχει λοιπόν το κατάλληλο κλίμα, το κατάλληλο κλίμα που δεν το φαντάζουμε, θα τα πούμε πιο κάτω γιατί, για πώς αυτό το παιχνίδι και ειδικά μέσα στο γήπεδο. Το παιχνίδι ξέρετε ότι είναι 9:30 το βράδυ, ευτυχώς που δεν μας βάλανε μεσάνυχτα με το βρικόλακα. Λοιπόν, ευτυχώς. Βέβαια, μεσάνυχτα θα τελειώσω όπως πάει η δουλειά. Πάμε 9:30, θα πάμε 11:30, άντε μεχαρή, εδώ καλές 12. Μεσάνυχτα στο σπίτι μου. 11:30, ούτε διεθνές παιχνίδι να ήταν. Ούτε διεθνές παιχνίδι, 9:30 το παιχνίδι. Αν τελειώσει, πάμε στα σπίτια μας 12 η ώρα. Τέλος πάντων. Και βέβαια, είδαμε σήμερα όλοι αυτοί οι ουρανοκατέβατοι που το έχουμε πει, φύλακοι του Πανατολικού, που ψάχνουν να βρουν, να δουν τον Πανατολικό, όχι τον Πανατολικό, λάθος. Να δουν την άλλη ομάδα, να δουν τον Παναθηναϊκό.
Και είδαμε λοιπόν ότι πραγματικά σήμερα τρέξανε για εισιτήρια, ηλεκτρονικά εισιτήρια κτλ. Να πάρουν εισιτήρια να δούνε ποιον. Μην κάνετε λάθος. Όχι τον Πανατολικό. Να δουν τον Παναθηναϊκό. Όταν βέβαια θα έρθει ο Ολυμπιακός, θα δείτε πάλι μέσα 4.000 κόσμο, που βέβαια οι 2.500 θα είναι για να δουν τον Ολυμπιακό. Οι άλλοι 2 θα είναι για τον Πανατολικό. Αυτό που λέμε οι φύλαθλοι του Πανατολικού και τα μυαλά στα κάγκελα. Αλλά φέτος θα δείτε ότι θα τα ακούσετε και πιο κάτω, γιατί έχουν μια συνέντευξη, ότι κάτι δεν πάει καλά με τους φυλάθλους. Με τους φυλάθλους οργανωμένους κάτι δεν πάει καλά. Και δεν μπορεί, παιδιά, ένα γήπεδο του Πανατολικού που πάντα ήταν αστακός, που πάντα ήταν αστακός, που παρουσίαζε φιέστα μεγάλη και τα λοιπά, θυμάστε πάρα πολύ καλά ακόμα και στη Β' Εθνική Κατηγορία, το τι γινότανε, από χαρτάκι, από πανό, από σημαίες και τα λοιπά, δεν μπορεί λοιπόν να βρίσκεται ξαφνικά και να είναι ιερός ναός Αγίου Δημητρίου. Αμήν, δεν μπορεί. Διεφημίσεις. Πάλι διεφημίσεις. Πάλι διεφημίσεις. Πάμε σε διεφημίσεις. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο δικό μας. Εδώ παρεούλα λοιπόν θα τα λέμε για μισή ώρα ακόμα. Πάνω στους ανθρώπους κόρης της Ερώνης και εδώ ο Δημητράκης με το ραδιοφωνάκι του. Να σας πω τώρα, για εισιτήρια παιδιά ξέρετε έτσι λίγο πολύ έτσι. Τα μεγάλη εξέδρα έχουμε 25 ευρώ. Τα γυναικάκια και τα παιδικά θα είναι με 15 ευρώ. Η μικρή εξέδρα είναι 12 ευρώ και 8 γυναίκες και παιδιά. Το πατάρι επάνω είναι 15 ευρώ και βέβαια το πέταλο είναι με 8 ευρώ. Κακός. Για μένα κακός. Πολύ κακός κάνει ο Κουστούλας και έχει αυτές τις τιμές. Πολύ κακά, ειδικά για αυτό το παιχνίδι. Γιατί μέχρι να περιμένουμε τα επόμενα παιχνίδια ΠΑΟ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ έχουμε πάρα πολύ καιρό. Θα περάσει λοιπόν πολλής χρόνος. Αλλά εδώ στο συγκεκριμένο κάνει πολύ κακό. Έπρεπε τώρα έπρεπε λοιπόν να κάνει το εξής. Ειδικά για τους φιλάθλους φωτοβολίδα. Έτσι, για τους φιλάθλους οι οποίοι έρχονται όποτε τους καπνίσει, δηλαδή όποτε δουν καμιά μεγάλη ομάδα. Δεν θα έρθουν λοιπόν μεθαύριο με τον Παναθηναϊκό να πει κύριε, θα πάρετε εισιτήριο με τον Παναθηναϊκό, αλλά θα πάρετε και εισιτήριο με τον Παναθηναϊκό. Έτσι έπρεπε να το κάνει. Για μένα κακός λοιπόν αυτή τη στιγμή, γιατί το λέω αυτό, όχι προσέξτε, μην παρεξηγήσετε, δεν το λέω για τους φιλάθλους του Πανατολικού, οι 2.000, οι 2.500 που είμαστε πάντα κάθε Κυριακή μέσα στο γήπεδο, γιατί είμαστε μετρημένοι. Ο ένας γνωρίζει τον άλλον, ξέρει τι γίνεται. Το λέω για το 2.500 και άνω. Αν πείτε πώς θα τους γνωρίζει, τι θα κάνουμε τώρα. Να πληρώσουν, να πάρουν και τον Παναθηναϊκό. Να τους υποχρεώσει μαζί με τον Παναθηναϊκό να πάρουν και τον Παναθηναϊκό. Και το έχουν κάνει και άλλες ομάδες αυτό. Το έχει κάνει η Καλονή, το έχει κάνει ο Πλατανιάς, το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ξέρει, μετά λοιπόν το ντέρμπι, το μεγάλο παιχνίδι, την άλλη αγωνιστική θα είναι τρεις και ο κούκος. Γιατί λοιπόν, να σου χαρίσω εγώ αυτό το θέαμα, παραδείγματος χάρη που δεν θα μπορούσες με τίποτε να δεις τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο ή τον Ολυμπιακό να στο χαρίσω και να μου πληρώσεις μαναχά 8 ευρώ. Όχι. Θα πληρώσεις 16 και θα έχει και το εισιτήριο, για το πέταλο μιλάω, θα έχει και το εισιτήριο του Παναθηναϊκού και θα σε έχω απίκο και με τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό. Έτσι έπρεπε να κάνεις. Ακριβώς έτσι. Είναι ορισμένες φορές που εμείς φωνάζουμε για το μεγάλο εισιτήριο, για τη μεγάλη τιμή που έχουν τα εισιτήρια. Φωνάζουμε ακόμα και για το διαρκείας, αλλά εδώ έπρεπε να το κάνει. Σιδηρόπουλος λοιπόν, το ξέρετε από τα Δωδεκάνησα είναι, ο περιβόητος αυτός διαιτής, ο οποίος έπαιξε λοιπόν τη Νέα Ζηλανδία πάνω στο λεωφόρο και έκανε λοιπόν το πάνω να μας καθαρίσει νωρίς το παιχνίδι, μη τυχόν και στραβώσει τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Θυμάστε τότε έτσι. Μας πέταξε λοιπόν απίκο τον Ρουσκουσένα, μόλις είδε μαρκάρισμα, πάρτε και τελείωσε, του λέει. Πάρτε και τελείωσε. Θυμάστε, μας άφησε 10 παίχτες, με 10 παίχτες σχεδόν 1,5 παιχνίδι. Λοιπόν, ο Καρσιώτης από την Κόρυθο είναι ο πρώτος βοηθός του και ο Φραγκιαδάκης επίσης από τα Δωδεκάνησα θα είναι ο δεύτερος βοηθός του. Τώρα, τέταρτος είναι ο Θάνος από τα Γρεβενά. Έλα ρε Θάνο από τα Γρεβενά τώρα. Γρεβενά, από τα Γιάννενα είσαι τώρα, μας κοροϊδέψεις τώρα. Τέλος πάντων. Τώρα και να σας πω κάτι, γιατί δεν φωνάζει και ο Πανατολικός για τον Σιδηρόπουλο. Γιατί φωνάζει ο Μπερλουσκόνη κάθε φορά που του βάζουν ένα διαιτή που δεν του αρέσει, φωνάζει από την προηγούμενη του παιχνιδιού. Θα φωνάζει και τώρα ο Πανατολικός. Γιατί δεν φωνάζει. Να τον πιάσει από μπροστά το Σιδηρόπουλο. Α πει, ξέρετε, μάλλον με εσύ είχε δικήσει εκεί, όπως κάνει λοιπόν και ο Παναθηναϊκός. Επίσημα.
Επίσημα. Να το κάνει και ο Παρατολικός. Γιατί δεν το κάνει. Να φωνάξει γι' αυτό. Έτσι, έτσι. Να το φωνάξει. Τέλος πάντων. Είδατε χθες έτσι. Μαλεζάς, Γοδόη. Μαλεζάς μέσα σε μια εβδομάδα έγινε λοιπόν. Παίζει διεθνή παιχνίδια ο Μαλεζάς. Ε? Έφυγε από τον Πανατολικό από την προετοιμασία και από τα φιλικά τα οποία δεν είχαμε σταυρώσει και του είδατε αντίπαλο λοιπόν. Διεθνή παιχνίδια λοιπόν. Τον ΠΑΟΚ και κατευθείαν βασικός. Είχε κάνει προετοιμασία του παλικάρι. Είχε κάνει προετοιμασία. Να δούμε τώρα αυτοί που δεν έχουν κάνει προετοιμασία στον Πανατολικό. Να δούμε λοιπόν. Και ο Γοδόη, χάσαμε λοιπόν παίχτες ρε παιδιά τώρα, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Λοιπόν, θα τα βρούμε βέβαια αργότερα. Ας ελπίσουμε ότι θα βγουν αυτοί που ήρθαν τώρα και θα τους ξεχάσουμε γρήγορα. Γιατί αν τυχόν δεν βγουν αυτοί που ήρθαν, θα τους θυμόμαστε μια ζωή. Να πούμε ότι στην Εθνική Βολιβία τελικά πήγε ο Μπεχεράνο, ο μεγάλος έτσι. Και τι έγινε τώρα. Η Εθνική, για να παίξουν κάποια φιλικά παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τσεχία. Τον κάλεσε λοιπόν, δηλαδή ο ένας ο μεγάλος είναι για τα φιλικά και ο άλλος είναι για τα διεθνή. Γιατί τώρα τι έγινε. Κάλεσε τον μεγάλο και πέταξε εκτός τον Τάνι. Μα να δείτε τώρα τι γίνεται εδώ με τους Μπεχερχανέους. Α, να δείτε τώρα. Και τώρα βέβαια ο άλλος θα τσαντήσει. Λέει γιατί είμαι εγώ. Μα να με πάρει και εμένα. Να πάνε λοιπόν αντάμα. Να πω ρε κάτι ρε. Να σου πω κάτι ρε πόνι. Χθες έπαιξες φιλικό. Και δεν μπορείς να κερδίσεις λοιπόν. Φάγαμε και γκολ από την ΚΑΠΑ 20. Μας έχουν ξεβρακώσει όλοι δηλαδή στα φιλικά. Με τα μικρά, εγώ θυμάσαι που σας έλεγα. Μην παίζεις μόνο με την Παναχαϊκή. Μην παίζεις με την Κέρκυρα. Άστα τώρα, εντάξει, μην παίζεις με Ολυμπιακό. Μην παίζεις με αυτό γιατί βαριά, βαριά, βαριά. Άστα τώρα, βαρύ το νερό εκεί. Και πήγες και έπαιξες. Μην παίξεις με την ΚΑΠΑ 20. Πού να ξέρω εγώ. Με την ΚΑΠΑ 20. Και δεν μπορείς να την κερδίσεις ένα-ένα με την ΚΑΠΑ 20. Έτσι. Ξεμούδια να μου πεις. Εντάξει, το παίρνεις λοιπόν επί πόνου κι εσύ. Λοιπόν, το παίρνει. Απλά μωρέ, λέμε. Ένα παιχνίδι για ηθική στήριξη, ρε παιδί μου. Για ηθική στήριξη να ξεκινήσουν. Κερδίσαμε την ΚΑΠΑ 20. Ούτε η ΚΑΠΑ 20 δεν μας άφησε να το κερδίσουν. Εγώ πάντως να πω κάτι. Άκουσε τώρα στο φίλο μας τον Πόντι ότι εγώ θέλω να του ευχηθώ καλή αρχή. Να μπορέσει να κλείσει ορισμένα στόματα. Να μπορέσει να κλείσει ορισμένα στόματα. Είναι και αυτός παιδιά εργαζόμενος και να σας πω κάτι, στην κατάλληλη στιγμή φταίει τίποτα ο προπονητής και εσάς αν σας καλέσουν και σας πούν αύριο για περάστε λοιπόν, έχετε πρόσκληση να εργαστείτε στην τράπεζα της Ελλάδος, ταμείες, να μετράτε χρήμα, δεν θα πάτε, θα πάτε, έτσι, και αυτού λοιπόν, τον πήρε να του λέω και του λένε έλα στην Ελλάδα να δουλέψεις, φταίει τίποτα, ό,τι γίνει από εδώ και πέρα, άλλοι φταίνε. Και αυτοί που φταίνε, ελπίζουμε στο χρόνο που έρχεται να δούμε λοιπόν, να βγουν και άλλα λοιπόν στη φόρα. Εμείς εδώ το ευχόμαστε του Πόντες καλή αρχή και πάλι το λέω αυτό. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος πρώτη φορά βγαίνει από τη χώρα του, πρώτη φορά έρχεται και δουλεύει στην Ελλάδα, δεν ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό που φωνάζαμε εμείς, πήρατε προπονητή που δεν ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρει την ελληνική νοοτροπία. Πήρατε προπονητή ο οποίος. Χθες και χαθήκαν οι Έλληνες ή οι ξένοι οποίοι δουλεύαν εδώ να ξέρουν κάτι από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, φέραν έναν προπονητή ο οποίος ήρθε σαν να, με αλεξίπτετο. Δεν ξέρει τίποτα. Αλλά και πάλι για τρίτη φορά του ευχόμαστε καλή αρχή και ελπίζουμε να κλείσει όλα αυτά τα στόματα. Γιατί τα στόματα αυτά φτάσαν ακόμα και μέχρι να του, λένε, να του δίνουν δωρεία μέχρι το 28 Οκτωβρίου. Μέχρι την Μπαρέλα. Ας πάνε όλα καλά λοιπόν. Μαρκόφσκι ήρθε πανέτοιμος, κάνει προπονήσεις. Αν θέλει ο φίλος μας ο Πόντης μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Έτσι, και βέβαια τι θα κάνει, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, θα κάνουμε εμείς να λάβουμε κάνα κεράκι στον Εσπυρίδωνα εκεί που βέβαια αποκτήσαμε σεντραφόρ γιατί θα ήμασταν με τον Βασιλείου και θα λέγαμε άλλα πράγματα ή θα ψαχνόμασταν να βρούμε κανένα κουτσό άλλο παρατημένο κάπου αλλού. Τώρα εντάξει, έχουμε σεντραφόρ και βέβαια. Έχουμε φτιάσει καλή επίθεση και ο Καμαρά θα μπορέσει να βοηθήσει και ο Κάπελ θα μπορέσει να βοηθήσει και ο Βηγιαφάνης, έτσι, θα μπορέσουμε να την παλώσουμε. Να την παλώσουμε λοιπόν την ομαδούλα μας. Κυκλοφοριακά μέτρα. Γιατί ρε παιδιά, μόνοι μας παίζουμε, δεν έρχονται φίλε του πάλι. Κυκλοφοριακά μέτρα λέει, ακούστε τώρα παιδιά, θα έχουν λέει μεγάλη απόσταση από το γήπεδο. Δεν θα πλησιάζεται με αυτοκίνητα, μηχανάκια κτλ. Μεγάλη απόσταση.
Τι φοβάται βέβαια η αστυνομία, μήπως μέσα λοιπόν και ακόμα και στους αγριλιώτες πέσουν λοιπόν ταραχοποιά στοιχεία και γίνει ο χαμός. Και δεν το αφήνουν, θα κλείσουν δηλαδή την περίμετρο του γηπέδου για πάρα πολλά μέτρα. Αυτά λοιπόν, να έχετε την ταυτότητα μαζί σας. Να έχετε την ταυτότητα μαζί σας. Δεν ξέρετε, βέβαια, μπορεί να μην ισχύει έτσι, το ηλεκτρονικό εισιτήριο από το παιχνίδι αυτό, αλλά καμιά φορά δεν ξέρετε. Έτσι, έτσι δεν ξέρετε. Τώρα, ακούστε, το μόνο που από τα νούμερα τα οποία πήραν οι ποδοσφαιριστές, παιδιά, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή είναι το νούμερο 1 που πήρε ο Καμαρά. Το νούμερο 1. Απέζει ο Καμαρά με 1. Το 1. Που εμείς πάντα από παλιοί, δηλαδή παλιές καραβάνες, ξέραμε πάντα το 1 ήταν το τερματοφύλακα. Αλλά τώρα το 1 το έχει ο Καμαρά. Και το 13 νούμερο και το 9 μέχρι στιγμής δεν το έχει πάρει κανείς. Ας ελπίσουμε ότι το 9 δεν το δώσουν, γιατί περιμένουμε κι άλλο επιθετικό. Μήπως τυχόν ξεπέχει κι άλλο επιθετικό για να βοηθήσει λοιπόν την ομάδα. Καμαρά, ένα χρόνο συμβόλαιο. Ναι, ο Παλαιολόγου 2 χρόνια. Ο Πάουλο 2 χρόνια. Ο Ρομέρο 2 χρόνια, ο Μάκος 2 χρόνια, ο Ντάνι 3 χρόνια και βέβαια παιδιά έχουμε και ο Αιγύπτιος με 3 χρόνια αν υπογράψει, μέχρι στιγμής ακόμα λένε ότι δοκιμάζεται, τι να δοκιμάζεται τώρα, έτσι δοκιμάζεται, αν βέβαια μείνει, γιατί είδαμε ότι άφησε πάρα πολύ καλά στοιχεία, δεν χρειάζεται δοκιμές τώρα, λοιπόν κρατήστε τον, μάλλον να υπογράψει για 3 ετές θα τον βάλουν να υπογράψει. Και βέβαια ο Κούσας, ο οποίος ανανέωσε για 1 χρόνο και ο Κουτρουμάνος για 2. Αυτά είναι βέβαια τα χρόνια τα οποία έχουν υπογράψει συμβόλαια οι ποδοσφαιριστές, παιδιά, για την νέα χρονιά που μας έρχεται. Τώρα, ας ελπίσουμε, βέβαια, κοιτάζοντας λοιπόν την περσινή βαθμολογία, είδαμε ότι βάλαμε 41 γκολ, παιδιά, και φάγαμε 28. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι και ο Πόντες θα το κάνει το θαύμα. Ας ελπίσουμε. Έτσι, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στους 52, έστω στους 50 βαθμούς, έστω στους 48 βαθμούς, λοιπόν, γιατί έχουμε και 2 παιχνίδια λιγότερο, φέτος λοιπόν, και να πετύχουμε 41 γκολ και να δεχτούμε 28. Θυμάστε, είχαμε την τρίτη καλύτερη άμυνα στον ελλαδικό χώρο. Μετά λοιπόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε 23 γκολ, 27 είχε ο Ατρόμητος και ο Πανατολικός 28. Βέβαια θα ήμασταν ισόβαθμοι με τον Ατρόμητο, αν μετρούσε εκείνο το περιβόητο γκολ, αλλά δεν πειράζει τώρα. Δεν πειράζει. Είχαμε την τρίτη καλύτερη άμυνα. Για να δούμε φέτος. Το λέμε αυτό για την άμυνα, γιατί βλέπουμε ότι στα φιλικά μπάζει από παντού. Αυτά τώρα όσον αφορά. Τώρα να σας πω κάτι. Βλέπω, διαβάζω ρε παιδιά, έτσι λέω. Διαβάζω εφημερίδες, λοιπόν. Αγιασμό λέει θα κάνει, λοιπόν. Αγιασμό θα κάνει ο Αστέρας Τρίπολη. Αγιασμό θα κάνει ο αγιασμό. Και εμείς λέμε τι είναι. Σας είπε ο Τίτορμος ότι είναι άθεος και δεν του κάνετε αγιασμό στην ομάδα. Είπε ο Τίτορμος ότι είναι άθεος. Γιατί βλέπουμε όλες οι ομάδες κάνουν αγιασμό. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Τα πάντα. Τώρα τα πω, είπα κάνει ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανθρακικός. Και λέμε ρε, τι έγινε εδώ. Είναι άθεος ο Τίτορμος. Σας είπε λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω αγιασμό. Σας ζήτησε λοιπόν πανοπρίκι, φαγητό, σας ζήτησε τι, τίποτα. Και το εσείς δεν κάνατε ούτε αγιασμό. Τι έχει αυτό. Κάνουμε αγιασμό εδώ εμείς, θα κάνουμε αγιασμό. Για ποιο είναι το Πανατολικό, θα κάνουμε εμείς αγιασμό. Θα κάνουμε εμείς αγιασμό. Ας κάνουμε λοιπόν. Είναι ευλογημένο από τον Πάτερ. Είναι ευλογημένο από τον Πάτερ. Να κάνουμε λοιπόν εμείς. Άντε. Τι να κάνω, τι να πούνε, ό,τι λένε οι παπάδες λοιπόν, παιδιά, άντε να είναι καλά, να πάει καλά η χρονιά, να πάει καλά η χρονιά. Λοιπόν, άντε λοιπόν, καλή αρχή, κάνουμε εμείς αγιασμό, αντί να κάνει ο Πανατολικός, τι να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Κάνουμε αγιασμό, πάρ' τον αγιασμό. Είναι ευλογημένος, ναι. Ωραία, είναι ευλογημένος, παιδιά, είναι ευλογημένος, ο αγιασμός, τι να κάνουμε, τίτορμε. Τώρα. Μας έκανε εξουδότης έτσι ο παπάς και ο νεοκόρος, μας έκανε εξουδότης να κάνουμε αγιασμό. Κύπελο λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας, Κύπελο Αεραστεχνικό, εδώ βγήκαν οι κληρώσεις, βέβαια δεν τα πούμε όλα, εδώ γίνεται χαμός, Ναύπακτος Όμηρος τα κυριότερα δίδυμα, έτσι, Μυρτιά Αημεσολογίου, Αντίριο Τρίκαρδος και Αναγέννηση Θέρμου Αγγελόκαστρο. Και έχουμε βέβαια Ελαιόφυτο παίζει με το Λουτρό, Πανετόλιο παίζει με τον Εμπεσό, ο Πανατολικός, συγγνώμη, παίζει με τον Εμπισό, η Ποταμούλα με τον Αστέρα
με τον Αστέρα εδώ Αγρινίου. Φλόγα παίζει με το Δοκίμι, να το λοιπόν και άλλο δερπάκι. Και η Θύελλα Παραβόλας παίζει με τη Δόξα Καινούριου. Αυτά είναι βέβαια τα κυριότερα παιχνίδια από την κλήρωση του κυπέλου, του αεραστεχνικού κυπέλου εδώ επί Λακανιανίας. Τώρα, σήμερα και αύριο η ομάδα του Απόλλων Δοκιμίου έχει πανηγύρι. Το είπαμε και προχθές αυτό. Λοιπόν, κάνουν προσπάθεια ο κόσμος για να μαζέψει κάποιο χρήμα να μπορέσει να βγάλει τη χρονιά πέρα. Έτσι. Και αν θέλετε, λοιπόν, κατηφορήστε. Καλά θα είναι, καλός καιρός είναι, δροσούλα έχει, να βοηθήσει τουλάχιστον ό,τι μπορέσει να μαζέψει. Και τους οργανωμένους τα είπαμε, έτσι, για τους οργανωμένους. Οι οργανωμένοι, λοιπόν, εδώ οι Αγρινιώτες έχουν αποφασίσει ότι να μην παραβρίσκονται στο γήπεδο. Αιτία βέβαια είναι ότι η ΠΑΕ Πανατολικός έχει κάνει όλες τις θύρες να είναι διαρκείας. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στέκη για τους οργανωμένους του Πανατολικού. Και γι' αυτό λοιπόν αποφασίσανε, βέβαια εμείς ξέραμε ότι αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, έτσι, αυτή η κόντρα με τους οργανωμένους και δεν ξέρουμε γιατί, αφού την ίδια αγάπη έχουν και η ΠΑΕ Πανατολικός και οι φίλαθλοι και οι οργανωμένοι. Για το ίδιο σκοπό δεν είμαστε. Τώρα γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να το καταλάβω. Και βέβαια θα δείτε λοιπόν τη Δευτέρα δεν θα υπάρχει τίποτα από οργανωμένους μέσα στο γήπεδο. Βέβαια εδώ έχουμε και μια ανακοίνωση, το οποίο έρχεται βέβαια από τους Αθηναίους. Ακούστε τώρα, τι έγινε εδώ. Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται εδώ τελικά. Θα σας το πω γιατί είναι λιγάκι περίεργο το πράγμα. Ακούστε τώρα, το 80% από τους παλέμαχους δεν πάνε γήπεδο. Βλέπουμε τώρα αποχή των φιλάθλων των οργανωμένων από το Αγρίνιο. Αποχή των φιλάθλων των οργανωμένων από την Αθήνα. Βλέπουμε το 80% των καταστηματαρχών, να το πω έτσι, δεν πατάνε γήπεδο. Το 80% των αγρινιωτών δεν πατάνε γήπεδο. Γιατί λοιπόν όλος αυτός ο κύκλος γύρισε την πλάτη στο Πανατολικό. Γιατί. Καταλάβατε ότι θέλει να γίνει κλειστό κλαμπ ο Πανατολικός για ορισμένους μόνο. Καταλάβατε ότι σας αποκρούει αυτή η διοίκηση που λέγεται λοιπόν του Πανατολικού. Γιατί βλέπουμε εδώ ότι συνέχεια έχουμε αποχωρήσει από το γήπεδο. Γύρισμα της πλάτης. Με λίγα λόγια. Για πολλούς και διαφόρους. Εμείς θα πάμε τώρα λίγο στην Αθήνα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των οργανωμένων των Αθηνών, τον Βασίλη τον Τραγόμαλο, να μας πει τι έγινε τώρα. Να μας πει τι έγινε για αυτό το θέμα. Βέβαια, οι οργανωμένοι των Αθηνών είχαν από την περσινή χρονιά είχαν παράπονα, λοιπόν, λόγω μετακινήσεων, λόγω που δεν τους δίνανε το χώρο, λόγω που τους πετάξανε σε μια γωνία στο γήπεδο προς τα σκαλάκια απέναντι, λοιπόν, προς το νοσοκομείο, τους πετάξανε εκεί και τους αφήσανε κτλ. Από τα πέρυσι είχαν λοιπόν παράπονα. Και φέτος βέβαια βγήκανε με ανακοίνωση επίσημα και λένε ότι εμείς και εμείς απέχουμε από τα παιχνίδια του Πανελικού στα εντός έδρας. Πάμε σε ένα μικρό να κάνουμε την επιτυχία. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη ΣΤΟΑ Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 55 09 90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Το FutureEye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. FutureEye. Αφόντη Μολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του.
Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι, επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη ΣΤΟΑ Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 55 09 90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Εδώ μέσα γίνονται. Λοιπόν, έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Πάμε λοιπόν λίγο στην πρωτεύουσα. Εκεί έχουμε μαζί μας λοιπόν τον πρόεδρο των οργανωμένων των Αθηνών, τον Βασίλη τον Δραγόμαλο. Βασίλη, καλησπέρα. Πώς πήγε το καλοκαιράκι, ωραία, τελειώσαμε όλα ωραία, έτσι. Καλά, όλα ωραία. Τώρα, εκπρόσωπος του κεραίος, ναι. Σιγά-σιγά τα κεφάλια μέσα. Έτσι είναι. Διαβάσαμε μια ανακοίνωση την οποία κάνατε για όσον αφορά για την αποχή σας από το γήπεδο του Πανατολικού. Τι έγινε τώρα, για πες μας με δικά σου λόγια, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη, είπαμε μην τη γράψουμε, καλύτερα λέμε να πάρουμε το ίδιο το Βασίλη να μας τα πει καλύτερα. Για πες μας λοιπόν. Κοίτα, πάνω ουσιαστικά σε αυτή την ανακοίνωση εξηγούμε όσα θέλει να πει ο λαϊκός κόσμος του Πανατολικού που ήταν στο γήπεδο όλα αυτά τα χρόνια και στα πέτρινα χρόνια της ομάδας. Όπως έχουμε καταλάβει όλοι, το γήπεδο κάθε χρόνο γίνεται και περισσότερο ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι δικό μας. Νιώθουμε ξένοι στο ίδιο μας το γήπεδο πλέον, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Επαγγελματικό γήπεδο, καθιαυτού επαγγελματικό γήπεδο δηλαδή. Είναι ένα, έτσι όπως λέμε και στην ανακοίνωση, είναι μια τεχνοκρατική διοίκηση. Μάλιστα. Ουσιαστικά, που δεν είναι κοντά στον κόσμο. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, μάλλον να κάνουμε διάλογο πολλές φορές εμείς στην Κεραίρος. Αν θυμάστε και το κάλεσμα που είχαμε κάνει με όλα τα μέσα, με τους συνδέσμους και δεν είχε δεχτεί ΠΑΕ, το θυμάσαι αυτό? Ναι, το θυμάμαι. Αυτό, όπως και επίσης τη φετινή χρονιά μόλις τέλειωσε και διώξανε το Χάβο, ζητήσαμε μέσω ανακοίνωσης να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου, να μας πούν τους λόγους της απομάκρυνσης του Χάβου. Ούτε αυτό έγινε, που αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι δεν τους ενδιαφέρει κιόλας ο κόσμος του Πανατολικού και δεν μιλάω τώρα για οργανωμένους, έτσι. Μην το πάμε μόνο εκεί. Μιλάω για όλο τον κόσμο του Πανατολικού. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος τουλάχιστον να ξέρει τους λόγους που διώχνει σε ένα προπονητή? Δηλαδή, με λίγα λόγια ξεκίνησε, δηλαδή μεγάλωσε η κόντρα από την εποχή του Χάβου, δηλαδή από την... Όχι, δεν νομίζω. Κοίταξε, πάνω, νομίζω ότι αυτό το πράγμα χτιζόταν όλα αυτά τα χρόνια. Σιγά-σιγά, να το πω ότι έμπαινε η μία λάσπη πάνω στην άλλη. Γινόταν πράγματα, εμείς δεν παίρναμε θέση, το αφήναμε για το καλό της ομάδας,
Όμως νομίζω πλέον ότι όλο αυτό που συμβαίνει στο γήπεδο του Πανετολικού, προσωπικά εμάς τους Γκερέρος, δεν μας αντιπροσωπεύει καθόλου το όλο κλίμα. Αυτή η απομάκρυνση από το όπλο του Πανετολικού που είναι ο κόσμος, έτσι. Αυτή είναι απόφαση του συνδέσμου, έτσι, απόφαση του συνδέσμου. Είναι απόφαση του συνδέσμου, ναι. Κάναμε εδώ, μαζευτήκαμε, κάναμε με τη συνέλευσή μας και όλοι μαζί, έτσι, χωρίς... Και τι να πρωτοθυμηθούμε, έτσι, για την ΠΑΕ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνιακή πολιτική, σχεδιασμός, στρατηγική, δεξιότητες, τμήμα υποδομών, ξεκάθαρο όραμα, να μην ξέρουμε για πού πάει η ομάδα, ούτε φέτος ξέρουμε πού πάει η ομάδα. Ένα ξεκάθαρο όραμα, διαχείριση κρίσεων, είναι πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω. Έτσι είναι πολλά τα θέματα που πραγματικά χρήζουν ανάλυσης και ποτέ δεν διαπιστώσαμε διάθεση να ακουστούν από την ΠΑΕ, από τη μεριά της ΠΑΕ. Τώρα βέβαια εγώ θα πάω σε ένα άλλο θέμα, Βασίλη, γιατί να σου πω κάτι, κοίτα να δεις τώρα πώς γίνεται. Ότι δεν μπορεί τώρα για πέντε άτομα να γυρίζουμε όλη την πλάτη στην ομάδα αυτή που αγαπάμε, γιατί είμαστε για ένα άλλο σκοπό. Εμείς είμαστε εκεί για τον Παναθηναϊκό, δεν είμαστε ούτε για τον Κοστούλα, δεν είμαστε ούτε για τον προπονητή, δεν είμαστε ούτε για τον κάθε ποδοσφαιριστή κτλ. Είμαστε για την αγάπη μας που λέγεται Πανατολικός. Γι' αυτό το θέμα είμαστε εκεί. Τώρα, αν νομίζουν ότι ορισμένοι αυτά τα πέντε άτομα μπορούν να κάνουν ένα κλειστό κλαμπ τον Πανατολικό και να τον διαχειρίζουν και να τον βλέπουν μόνοι τους, εκεί είναι το λάθος. Αλλά δεν χρωστάει τίποτα ο σύλλογος όμως. Πάνω, είναι μια απόφαση πολύ δύσκολη που πήραμε, για όλους μας, πίστεψέ με, αλλά νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη απόφαση. Θα έπρεπε να την πάρουμε, δεν γινόταν αλλιώς. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε ένα γήπεδο, ξέρεις τι γίνεται. Νιώθοντας ξένοι, σαν να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να νιώθω ότι παίζουμε στο Θρασίβουλο, ότι κατεβαίνουμε και ερχόμαστε και στο γήπεδο του Θρασίβουλο. Καταλαβαίνω. Μια διοίκηση μακριά από τον κόσμο της ομάδας. Και κάθε φορά λοιπόν που προσπαθούσαμε να κάνουμε κι εμείς μια κριτική, έτσι καλοπροαίρετη κριτική, καταλαβαίνω, ναι. Πάντα υπήρχε η αντιμετώπιση της καχυποψίας ή της αδιαφορίας. Εμείς, όπως λέμε στην ανακοίνωση, σε όλους τους εκτός έδρας που μπορούμε να πάμε, θα είμαστε δίπλα στην ομάδα. Στα εκτός έδρας. Στα εκτός έδρας θα πάμε, σε όπου μπορούμε θα πάμε. Α, στα εκτός έδρας θα πηγαίνετε όμως, δηλαδή, ναι. Ναι. Αυτό λέμε και μέσα στην ανακοίνωση, ότι σε όλους τους εντός έδρας αγώνες δεν θα είμαστε εκεί. Μετά αυτή την ανακοίνωση είχατε καμία επικοινωνία με την ΠΑΕ? Όχι, η ΠΑΕ, και εδώ είναι το θέμα, και πριν την ανακοίνωση, η ΠΑΕ σαν ΠΑΕ Πανετολικός δεν θα πρέπει να πάρει τους συνδέσμους, όχι μόνο τους Γκερέρους, όλους τους συνδέσμους. Τι θα κάνουμε τη χρονιά και τα λοιπά. Με αυτά που συμβαίνουν, με τον Κοντονή, με τον υπουργό και όλα αυτά. Με την απόφαση που έχει πάρει ο Κοντονής και όλα αυτά. Θα έρθετε γήπεδο, θα σας δώσουμε εισιτήρια. Τι θα γίνει, παιδιά? Ίσως είναι αυτό που είπες, δεν θέλει λοιπόν επαφές. Δεν θέλει επαφές. Και το κακό είναι, σου λέω, άστος, μην πω άλλη λέξη, τους οργανωμένους εμάς. Nice. Τον απλό κόσμο. Δεν πρέπει ο απλός κόσμος να είναι κοντά στη διοίκηση, να ξέρει κάποια πράγματα, να τον ενημερώνουν. Εδώ, πάνω το πιο απλό, εσύ το είχες βγάλει αυτό το θέμα με τον Κώστα. Θυμάσαι, είμαστε ο μοναδικός σύνδεσμος στην Ελλάδα που τον βράβευσε ένας διεθνής οργανισμός, η UNESCO. Παρουσία 2.000 ατόμων στο Χίλτον. Αυτό δεν είναι μικρό για ένα σύνδεσμο. Ούτε αυτό η ΠΑΕ Πανετολικός δεν μπόρεσε να το κάνει σημαία της. Μας έπιαναν άλλες ομάδες εκεί στο Χίλτον, που ήταν και άλλες ομάδες, και μας λέγανε μακάρι να γινόταν σε εμάς, για να το έχουμε συνέχεια, λέει, μπροστά αυτό το πράγμα. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Δεν τους ενδιαφέρει, τα πράγματα είναι απλά. Δεν τους ενδιαφέρει για κανέναν. Είναι μια εταιρεία ο Πανετολικός πλέον, πρέπει να το δεχτούμε όλοι αυτό. Όσοι ρομαντικοί θέλουμε να πάμε στο γήπεδο, πλέον δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Τέλος ο ρομαντισμός. Επαγγελματισμός πλέον, ναι. Επαγγελματισμός, ναι. Καταλαβαίνω. Επαγγελματισμός, μακάρι να ήταν επαγγελματισμός από την καλή του μεριά. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορείς να γυρνάς την πλάτη στον κόσμο. Nice. Δεν μπορείς να τιμωρείς, και δεν σου λέω, εμείς ήμασταν και στη θύρα 3, να τιμωρείς το σύνδεσμο του Αγρινίου, βάζοντας, κλείνοντάς του το πέταλο, ας πούμε. Να μιλήσω και για αυτούς, ας πούμε, που έχουν δίκιο κι αυτοί, έτσι. Και για το σύνδεσμο του Αγρινίου έχουμε από εκεί και από εκεί. Ναι. Δεν μπορεί να τιμωρείς και να του λες φύγε, σου κλειδώνω την πόρτα. Και να σου πω κάτι, Βασίλη, αυτό τώρα, αυτή η κολονία, όπως είπα και πριν, κρατάει τώρα πάρα πολλά χρόνια. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι μαλαγάνας, να είναι, έτσι να το πω λαϊκά, να μπορέσει λοιπόν και τα παιδιά του Αγρινίου και τα παιδιά των Αθηνών να κάνει λοιπόν ένα γερό σούμα και να έχει την 12η φωνή ο Πανατολικός μας στο γήπεδο. Ένας κρίκος έπρεπε να υπάρξει στη διοίκηση μεταξύ ΠΑΕ και συνδέσμων ή μεταξύ ΠΑΕ και κόσμου. Κάτι, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν θέλουν. Το καταλάβαμε πλέον. Δεν θέλουν τον κόσμο, τον αυθεντικό κόσμο του Πανατολικού στο γήπεδο. Γιατί και εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα, γυρνάς στο Αγρίνιο. Πλέον ο αυθεντικός, ο λαϊκός κόσμος του Πανετολικού δεν είναι στο γήπεδο. Α, αυτό είπα πριν σε πάρω τηλέφωνο, γιατί ξέρεις, γιατί, άκου να δεις τώρα. Mm-hmm. Το 90% των Αγρινιωτών
των αγρινιωτών, των παλιών αγρινιωτών, δεν πάει γήπεδο. Το 90% των επαγγελματιών δεν πάει γήπεδο. Το 80% των παλεμάχων, δεν πάει γήπεδο. Και το 80% των παλαιών φίλων του Πανατολικού και αυτοί απέχουν. Αυτό θέλω να πω. Γιατί όταν σε μια πόλη, Βασίλη μου, που λένε τώρα, γιατί μας λένε ότι είμαστε 100.000 το Αγρίνιο, έτσι, και βλέπουμε στο γήπεδο 2.500, είναι μίγα μέσα στο γάλα. Τίποτα δεν είναι. Και κάποτε στο γήπεδο να είμαστε καρφίτσα, 10.000 κόσμος, έτσι, με ομάδα γάμα εθνικής και να πας να σωθείς κιόλα στη γάμα. Υπήρχε ο παλμός, μην πω άλλη λέξη και μας κόψει το ραδιοτηλεοπτικό. Υπήρχε ο παλμός. Έτσι. Ο παλμός, δεν υπάρχει, ο τώρα, παλμός δεν υπάρχει τελείωσε. Αυτή η ένταση δεν υπάρχει πλέον. Ο παλμός τελείωσε. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπες τώρα εσύ, ότι όλοι αυτοί έχουν φύγει από το γήπεδο. Δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Είναι πολλοί. Αλλά θες να σου πω κάτι, οι παλέμαχοι έχουν τις ευθύνες τους, μιας και είπες για τους παλέμαχους. Η προηγούμενη διοίκηση των παλεμάχων, που αυτή τη στιγμή είναι δίπλα στον Κουστούλα και τον λιβανίζει όλη μέρα, θα έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση τότε. Δεν μπορεί να έρχεται ο Νικολάου και να μην τον αφήνει να μπει στο γήπεδο, ο συγχωρεμένος. Ναι, καταλαβαίνω. Μπροστά μου το έχω δει αυτό. Αλλά η προηγούμενη ειδικά διοίκηση των παλεμάχων, που τώρα είναι δίπλα και λιβανίζει. Καταλαβαίνω. Τι να μας πει, λοιπόν. Καταλαβαίνω. Μην πούμε και ονόματα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Από εκεί και πέρα, εμείς τελειώσαμε από όλους εντός έδρας αγώνας του Πανατολικού. Θα κάνουμε μαύρα μάτια να σας δούμε τώρα, δηλαδή. Μαύρα μάτια θα κάνουμε. Θα μας δεις τον σε εκτός έδρας. Χρόνια θα σας βλέπουμε εκτός έδρας. Εκεί μας αντιμετωπίζουν πολύ όμορφα. Πήγαμε στην Κρήτη και μας αντιμετώπισαν σωστά. Και κάτι ένα άλλο περιστατικό να σου πω. Οι παίκτες του Πανατολικού ήρθαν στην Κρήτη, ήρθαν στα παιδιά εκεί που κατεβήκαμε κάτω να πετάξουν τις φανέλες τους, ωραία. Δεν μπορεί μέλος της διοίκησης να τους αποτρέπει να πάνε στον κόσμο να πετάξουν τις φανέλες τους. Α, αυτό τώρα το ακούμε. Εγώ στο λέω, μπροστά μας είχαμε κατέβει στην Κρήτη, μάλιστα, 15 άτομα, τόσοι μπορέσαμε, τόσοι κατεβήκαμε, και στο τέλος του αγώνα λοιπόν ήρθαν δύο, ο Κούσας και ο Μαλετζάς, να πετάξουν τις φανέλες. Και μέλος της διοίκησης, βρείτε ποιος συνόδευε την ομάδα στην Κρήτη, τους έλεγε αφήστε, πάμε να φύγουμε, γιατί πετάτε εκεί πέρα. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία επαφή πάνω με αυτή τη διοίκηση και με αυτό το μοντέλο διαχείρισης του Πανατολικού. Διαχείρισης του νέου κλαμπ, λοιπόν. Είναι ένας νέος, άλλο όνομα. Βρείτε άλλο όνομα να υπάρχει και στο γήπεδο. Ξεχάστε το παλιό όνομα του Πανατολικού, τουλάχιστον να το πάρουν και το παλιό όνομα του Πανατολικού, να ξέρουμε τι γίνεται. Βασίλη μου, να είσαι καλά, να ελπίζω να τα ξαναπούμε και πάλι, τουλάχιστον με τα παιχνίδια τα εκτός έδρας. Είναι πάνω απ' όλα. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι το κυριότερο. Αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ και να ευχηθούμε τώρα καλό πρωτάθλημα στον Πανατολικό. Ακριβώς. Έτσι, ας είστε και λίγο μακριά, δεν πειράζει, καλό πρωτάθλημα στον Πανατολικό και ό,τι καλύτερο. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, παιδιά. Καλό βράδυ. Τι να πούμε, τα είπε όλα νομίζω, Η ανακοίνωση την οποία διαβάσατε βέβαια σε ορισμένα site και το επίσημο site των φιλάθλων, και να σου πω κάτι παιδιά, κοιτάξτε, ο σύνδεσμος των Αθηνών είναι παιδιά τα οποία είναι σπουδαστές, είναι παιδιά τα οποία είναι φοιτητές, είναι παιδιά τα οποία κατέχουν, λειτουργεί το μυαλό τους, λειτουργεί διαφορετικά το μυαλό τους, έτσι. Διαβασμένα παιδιά. Δεν μπορεί ο καθένας τώρα, έτσι, ο καθένας ο οποίος λοιπόν διοικεί την κάθε ομάδα, να το παίζει λοιπόν υπεράνω υποψίες, το παίζει καπετάνιος. Πρέπει λοιπόν να ακούει και ορισμένα πράγματα. Ο Πανατολικός ειδικά τώρα τελευταία δεν ακούει κανένα. Γιατί σου λέει το αφεντικό, εγώ πληρώνω, εγώ κάνω κουμάντο. Πάπαλα. Μένουμε όλοι άφωνοι. Τώρα, εάν θα μπορέσει να βρεθεί λύση μεταξύ των οργανωμένων στη διάρκεια του πρωταθλήματος, ας το ελπίσουμε. Γιατί Πανατολικός χωρίς τους φιλάθλους, τους οργανωμένους φιλάθλους, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό το γήπεδο που κάποτε αναστέναζε. Να το πω έτσι λαϊκά, από το Τζερτζελέ που γινόταν λοιπόν μέσα στο γήπεδο. Από το Τζερτζελέ πήγαινε κόσμος για να δει την ατμόσφαιρα. Πήγαινε κόσμος, έκοβε εισιτήριο, άλλο να πάει να δει την ατμόσφαιρα στον Πανατολικό. Δεν λέω έτσι προς Θεού. Δεν λέω να πετάμε έτσι, να πετάξουμε και να πληρώνει η ΠΑΕ. Γιατί εκεί το πάει συνήθως η ΠΑΕ. Ότι ξέρετε, εμείς τους οργανωμένους τους πληρώνουμε. Κάθε λίγο και λιγάκι πετάνε αντικείμενα φωτοβουλίες και πάμε κατηγορούμενοι. Δεν λέω αυτό το πράγμα.
Αλλά αν θυμάστε παλιά, τι έχουμε. Αν θυμάστε παλιά, ότι ήταν διαφορετικό το γήπεδο του Πανατολικού. Θυμηθείτε λίγο, και εσείς οι νέοι ακόμα. Ακόμα και τον μπαράζ, το περιβόητο τον μπαράζ που έδωσε στη Νέα Σμύρνη. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Θυμηθείτε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βρεθεί η λύση και όλα θα πάνε καλά. Τώρα βέβαια πεισμόσανε βέβαια και οι οργανωμένοι των Αθηνών και οι οργανωμένοι των Αγρίων. Τι να κάνουμε. Ας πούμε ότι τη Δευτέρα δεν θα κάνουμε εκπομπή. Τι να κάνουμε. Θα τελειώσει 12 η ώρα. Τι να κάνουμε. Μαζί με τη Μεράντα θα βγούμε εδώ και θα κάνουμε μεσάνυχτα. Δεν θα κάνουμε εκπομπή. Θα την κάνουμε όμως την Τρίτη, παιδιά. Λόγω του αγώνα. Έτσι. Από τον Πάνο Ξανθόπουλο, τον Κώστα Τσιρώνη. Το Δημητράκη λοιπόν εδώ από το ραδιόφωνο του ΜΑΝΤ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να ξεκινήσει καλά. Και βέβαια με τη νίκη, αν μπορέσει η ομάδα του Πανελικού έτσι που να κάνει τούμπα τα φιλικά παιχνίδια. Δεν πήραμε φιλικό παιχνίδι. Ας αρχίσουμε να παίρνουμε τουλάχιστον παιχνίδι του πρωταθλήματος. Καλό βράδυ και να είστε καλά.